Αυτή τη στιγμή κάναμε μια αποτίμηση λόγω του ότι πλέον έχει έρθει το καλοκαίρι, οι συνθήκες απομόνωσης και καραντίνας έχουν περιοριστεί, τα μέτρα έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων. Η πικρή αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοι είναι αγανακτισμένοι, αναγνώριση δεν υπάρχει στο έργο μας ως διασώστες. Και το λέω αυτό με μεγάλη πικρία, διότι έχουμε δώσει τα πάντα σαν εργαζόμενοι, παρότι συνδικαλιστικά και συγκυριακά θα μπορούσα να γίνω πιο καυστικός, πιο επιλεκτικός στο τι θα λέω, να κατευθύνω πρόσωπα και καταστάσεις σε πιο αρνητικές, να βγουν δηλαδή πιο αρνητικά συμπεράσματα. Εμείς για άλλη μια φορά βάλαμε πλάτη ως εργαζόμενοι για να αποδείξουμε ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο, σεβόμαστε τον πολίτη και δεν λειτουργήσαμε συντεχνιακά στο να δημιουργήσουμε προβλήματα στις υπόλοιπες δομές του συστήματος υγείας, στις οποίες ανήκουν και τα νοσοκομεία. Τα οποία όμως, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία, οι διοικήσεις τους, δεν έχουμε κάτι με τους εργαζόμενους, που δεν συνετίζονται και δεν συνενούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό που προτείνει και το Υπουργείο και το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, όχι να συνεπικουρήσουν, να αναλάβουν το έργο των δευτερογενών διακομιδών, ο οποίος όγκος των διακομιδών αυτών είναι τεράστιος, έστω και με ένα στενοφόρο στην πρωινή και την απογευματινή βάρδια. Συνεχίζεται ως ΕΚΑΒ να χρησιμοποιήσετε, σε εισαγωγικά η λέξη, ως ταξί των νοσοκομείων? Κατά κόρον. 7 στις 10 μετακινήσεις ασθενοφόρου που γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι για εξυπηρέτηση του νοσοκομείου. Αυτό είναι 100% αληθές. Δηλαδή τα επίγοντα, λόγω του ότι και τώρα οι συνθήκες είναι τέτοιες και οι μετακινήσεις όλες γίνονται εκτός περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω τουριστικού περίοδου, σε ό,τι αφορά πραγματικά επίγοντα περιστατικά είμαστε στο 100% άμεσα και ανταποκρινόμαστε στο έργο μας. Δυστυχώς όμως αυτή η συνεχόμενη αδιαφορία και η ανοργανωσιά που υπάρχει με τις διακομιδές που προκύπτουν από τα νοσοκομεία τα δικά μας, για νοσοκομεία των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Βέρειας, γιατί στη Βέρεια καθημερινά πηγαίνουμε για Στεφανιαία 1 με 2 περιστατικά, καθημερινά. Όπως επίσης και για τα Γιάννενα που πηγαίνουν τα καρδιολογικά τα κυρίως και όλες οι άλλες ειδικότητες που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνουμε εμείς άλλη δουλειά, μεταφέρουμε ασθενείς εκτός περιφέρειας. Να ρωτήσω κάτι, και αν μπορείτε να μου το κάνετε με αριθμούς, έχουν προστεθεί διασώστες όλο αυτό το διάστημα ή έχουν αφαιρεθεί λόγω συνταξιοδότησης συνάδελφοί σας και άρα έχουμε μεγαλύτερη έλλειψη στην στελέχωση? Το ισοζύγιο βγαίνει περίπου στο μηδέν. Δηλαδή όσοι διασώστες έχουν έρθει είναι επικουρικοί. Είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι 21 διασώστες που έχουν έρθει με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι επικουρικοί που λέμε. Και αυτά όλα έχουν έρθει με πολύ αγώνα. Αρχικά είχαμε καλύψει, η θέση ήταν 25, τις καλύψαμε στο 100%. Κάποιοι συνάδελφοι όμως από αυτούς διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις όπου είχαν κάνει τα χαρτιά τους, τις αιτήσεις τους και σε άλλους διαγωνισμούς. Και έχουν φύγει οι 4. Τώρα ο αριθμός 1 πάνω 1 κάτω δεν είμαι σίγουρος. Αλλά από ό,τι θυμάμαι έχουμε σύν 21 άτομα, τα οποία όμως μέχρι τέλος του 22 συνταξιοδοτούνται οι παλιοί οδηγοί πληρώματα ασθενοφόρων που ήταν στα νοσοκομεία και εντάχθηκαν σε εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι περίπου 15 και συνταξιοδοτούνται μέχρι το τέλος του 22. Οπότε σύν πλην είμαστε στα ίδια. Δηλαδή η Δυτική Μακεδονία το 24ωρο αναβάρδια βγάζει 10 ασθενοφόρα περίπου.